Σήμερα μετακινούμαστε σε όλο τον κόσμο όπως ποτέ άλλοτε. Ως επιχειρηματίες, ως πολιτικοί, ως τουρίστες, ταξιδεύουμε παντού. Ο κόσμος είναι ανοιχτός για μας. Κάποιοι όμως βρίσκονται σε κίνηση όχι επειδή το επιλέγουν, αλλά επειδή αναγκάζονται. Το κάνουν για να γλιτώσουν από τον πόλεμο, από διώξεις, φυλακίσεις, βασανιστήρια και από μια νέα λέξη για τα λεξικά μας, την εθνοκάθαρση. Πολλοί έχουν χάσει το σπίτι τους, τη δουλειά τους, την οικογένειά τους. Συχνά φοβούνται για τη ζωή τους. Είναι πρόσφυγες. Και είναι άνθρωποι όπως εμείς. Ένα σχετικά μικρό ποσοστό, γύρω στο 10%, βρίσκονται στις πιο εύπορες χώρες της Ευρώπης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τι ελπίζουν, τι συναντούν, πώς τα βγάζουν πέρα, πώς μπορούμε εμείς στις χώρες φιλοξενίας να τους βοηθήσουμε. Αυτή είναι η ιστορία 6 τέτοιων προσφύγων που ζουν σε 3 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Ελλάδα, τη Σουηδία και την Βρετανία. Ραζάκ Αντί καταγείται από τη Σομαλία, μια χώρα που επί 15 χρόνια και πλέον σπαράσεται από φόνους, εκφοβισμό και λαιλασίες από τους πολλούς αντιμαχόμενους πολεμάχους της Σομαλίας. Ο Αμπτή ετοιμαζόταν να δώσει τις τελικές του εξετάσεις όταν οι μάχες έφτασαν στην πόλη του, τη Χαργκέισα. Αυτός και η οικογένειά του μαζί με χιλιάδες άλλους αποφάσισαν ότι έπρεπε να φύγουν. I have a quick look to my room and I said, oh, am I leaving Hargeisa like that, so simple? I couldn't believe. It was very sad actually. Τα τελευταία 7 χρόνια ζει στο Λονδίνο. Έχει καλή δουλειά. Δουλεύει για την τοπική αυτοδιοίκηση. Για να φτάσει εκεί που είναι τώρα, το ταξίδι ήταν μακρύ και δύσκολο. Μετά τη φυγή από τη Σομαλία, η οικογένειά του κατάφερε να φτάσει σε έναν προσφυγικό καταβλισμό στη γειτονική Αιθιοπία. Ήταν χειμώνας όταν έφτασαν. It was very cold. The refugee camps, there was no trees. It was flat area. There was no clean water to drink. Children were dying. And there was no schools. There was no hospitals. And the only food that we had there was maize and corn provided by the UNHCR. The real frustration in the refugee camps was that I couldn't work. The only work I could do was to go to the front and fight. So I said, why not try to leave these refugee camps? I've got this ambition. It was not the right place to live. Η οικογένεια της Άννας Μανουντιάν σήμερα ζει στην Αθήνα. Είναι Αρμένοι χριστιανοί και πατρίδα τους ήταν το Ιράν. Όμως όταν εγκαθιδρύθηκε η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν το 1979, ορισμένες θρησκευτικές ομάδες αντιμετώπισαν διωγμούς. Οι γονείς της Άννας κατάλαβαν ότι δεν ήταν μέρος αυτό για να μεγαλώσουν παιδιά. Η Άννα ήταν τότε 7 ετών. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη στιγμή που πήραν την απόφαση, αλλά θυμάμαι τη λέξη Ελλάδα, που το έλεγαν και το ξανά έλεγαν, συγκεκριμένα ο πατέρας μου, και το άκουγα και μου φαινόταν πολύ διαφορετικό, γιατί ήξερα μόνο τη λέξη Περσία, Ιράν. Σήμερα η οικογένεια της Άννας ζει στο ρετυρέ μιας πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας σε μια φιλική και αξιοπρεπή οργανική συνοικία. Οι γείτονες το συμμαθούν. Όταν ζούσαν στο Ιράν, ο πατέρας της Άννας ήταν μηχανικός αυτοκινήτων. Η πρώτη δουλειά που έκανε στην Ελλάδα ήταν να πουλάει καρπούζια στους δρόμους, αν και δεν μιλούσε λέξη ελληνικά. Συγκεκριμένα για τον πατέρα μου ήταν πολύ δύσκολα και είναι ακόμα δύσκολα, γιατί σε μια ξένη χώρα, χωρίς να ξέρεις καμία γλώσσα, είναι πολύ δύσκολο να βρεις και δουλειά. Τώρα δουλεύει ευκαιριακά στις οικοδομές.
παλεύει ακόμα με τη γλώσσα και εύχεται να μπορούσε να φροντίσει καλύτερα τη γυναίκα του και τα 4 παιδιά τους. Το διαμέρισμά τους αποτελείται από μια μικρή κουζίνα, ένα μπάνιο και ένα κύριο δωμάτιο που λειτουργεί ως καθιστικό, τραπεζαρία και πνευματικό. Η Ίντερα Ντίματς, που έφυγε με τον άντρα της, είναι από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Θυμάται πιο ευτυχισμένες εποχές. Σήμερα ζει σε μια μικρή πόλη της Σουηδίας, στη Χεντεμόρα. Στη Βοσνία δούλευε ως ανώτερη οικονομική αναλήτρια σε μια μεγάλη κρατική εταιρεία. Μέχρι που οι Σερβοβόσνοι γειτονές τους ξεκίνησαν μια πολιτική εθνοκάθαρσης. Μουσουλμάνα της Βοσνίας και η ίδια, αυτή και ο σύζυγός της είχαν πολλούς φίλους Σέρβους. Ο Ιλχάν Καράτεπε βρήκε και αυτός καταφύγιο στο Λονδίνο. Κατάγεται από την Τουρκία που ήταν δημοσιογράφος και έγραφε σε μια εφημερίδα της αριστεράς. Άρχισε να ενδιαφέρεται για τη ριζοσπαστική πολιτική που ήταν ακόμα στο Πανεπιστήμιο και όπως αρκετοί άλλοι Τούρκοι διανοούμενοι υποστήριζε τον αγώνα των Κούρδων για ανεξαρτησία. Beni eğer yeniden gidip de cezam rahat gezmeye başlasaydım, ilk yapacakları şey askere göndermek olacaktı. Askerlik hissedemeyen Kürdistan'da insanları öldürmekti, köyleri bombalamaktı, yakıp yıkmaktı. O yüzden gitmedim. Anladım. En son 93'te işte yakaladılar ve tutuklandım. Σε μια περιοχή του Λονδίνου που ζει μια μεγάλη κοινότητα Τούρκων και Κούρδων εξόριστων, ο Ιλχάν μπορεί ακόμα να αγοράσει την εφημερίδα στην οποία έγραφε. Έφτασε στο Λονδίνο μόλις πριν λίγους μήνες. Το τουρκικό σωματείο εργαζομένων προσφύγων και μεταναστών έγινε το σπίτι του μακριά από την πατρίδα. Λόγω των βιωμάτων του και της φήμης του ως άνθρωπος με ισχυρές αρχές έχει γίνει κάτι σαν ήρωα. Όταν ήταν φυλακισμένο στην Τουρκία, έκανε μαζί με άλλους απεργία πείνας, ζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής στη φυλακή. Συνήθως θεωρείται ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αντέξει το πολύ 60 μέρες. Εκείνος άντεξε 67. Λίγο καιρό αργότερα, πήρε μέρος σε μια συνταρακτική απόδραση. Συχνά του ζητούν να αφηγηθεί την ιστορία, πως έσκαψαν ένα τούνελ, ξεκινώντας από ένα κελί, περνώντας κάτω από το ψηλό τείχος που περιέβαλε τη φυλακή, έπειτα κάτω από το φράχτη με το κοφτερό σηματόπλεγμα για να βγουν έξω στην ελευθερία. Το τούνελ είχε μήκος 50 μέτρων, χωρίς κανένα ξύλινο υποστήλωμα. Είχε τριγωνικό σχήμα και το πλάτος της βάσης του ήταν όσο και λιώμη ενός άντρα. Απέδρασαν 27 άτομα και όλοι, εκτός από 5, συνελήφθησαν ξανά. Ο Ιλχάν ήταν ένας από τους τυχερούς που κατάφεραν να ξεφύγουν.